Ότι σίγουρα κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Προφανώς μπορεί να είναι από τους θαυμαστές σου όσον αφορά την καριέρα σου. Μάλι. Πάνω απ' όλα. Υπήρχε fan club. Πιο ωραίο fan club το είχα στην Αθήνα. Όχι μόνο στους Ολυμπιακούς μαζί με την Εύφη. Το 2-5 με τη Βίκη όταν παίξαμε μια χρονιά μετά. Με κάτι υπέροχα πανό που είχαν αναπτύσσει εκεί πέρα στις Κερκίδες. Όλη η μου οικογένεια ήταν εκεί, το χωριό μου, η Ροσκάη Βρετανίας, να το τονίσω. Το Καρπενήσι. Καρπενήσι, ναι. Τώρα το πώς μια βουνήσια έμπλεξε με κατεξοχήν άθλημα θαλασσινό είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι μια άλλη ιστορία. Μια φορά στη ζωή μας τυχαίνουν τα αντίθετα, όπως ξέρετε. Άλλωστε και τα αντίθετα έλθουν. Κάτι άλλο μα έτσι. Σαφώς. 7-7 το σκορ. Έχω σταματήσει να σχολιάζω αυτά τα οποία λέγονται. Εγώ, πλέον. 7-7 το σκορ και για τις πλήρες ισορροπία για τις δύο ομάδες. Να θυμίσω, 21-17 προηγείται ο Κωνσταντίνος Χοντζαμπάσης με τον Αντώνη τον Κισκύρα με τις μπλε εμφανίσεις. Πολύ έξυπνα εδώ. Πανέμορφος ο τρόπος ο οποίος ο Κισκύρας έστειλε την μπάλα σε κενό χώρο στην πίσω ζώνη. Διαγώνια. Πολύ ωραία φάση πραγματικά. Πολύ δύσκολος πόντος. Δύσκολος πόντος και εντυπωσιακός για επίπεδο έτσι τόσο νεαρών εφήβων. Ναι, ρίχνει η ψυχολογία ένας τέτοιος πόντος. Ναι. Ρίχνει. Όμως σωστά στάθηκε στην πίεση ο Γιώργος Κογκαλίδης. Ναι. Έχασε τον προηγούμενο πόντο, κέρδισε έναν άλλον με σωστή τοποθέτηση. 11-11 1990 γεννημένος. Ένα παιδί που φαίνεται να μπορεί να αναλάβει δράση σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Και ο οποίος το 2006 κατέκτησε μαζί με τον σημερινό του συμπαίκτη, τον Ιώνα τον Ρέζκ, δεύτερη πανελλήνια θέση στην κατηγορία των 17 ετών. Μάλιστα. Βλέπουμε και μια συνέχεια πάντως και στους έφηβους, έτσι. Πολλές φορές με τα ίδια δίδυμα συνεχίζουν διακρίσεις. Έχουν ξεχωρίσει δύο-τρεις ομάδες. Πάντως το θέμα είναι να γίνει αυτή η μετάβαση από τις μικρές ηλικίες στην κατηγορία αντρών, μετά τα 20 δηλαδή τι κάνουμε. Έτσι, εκεί είναι που έτσι πρέπει να προβληματιστούν οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι και όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του αθλήματος. Φέτος νομίζω όμως έχει μπει σε μια ροή το πράγμα και ιδίως στους άντρες. Υπάρχουν κάποιες προεθνικές ομάδες, κάποια παιδιά που δουλεύονται. Και η Ομοσπονδία προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε όλο αυτό το. Καλέτε, υπάρχει. Υπάρχει, αρκεί να το ανακαλύψουμε, να το φέρουμε στην επιφάνεια. Και αποδουλέψουμε. Ναι. Δεν σχολιάζω, δεν απαντώ. Είναι αθλήτρια, πάνω απ' όλα, άσχετα αν έχει τελειώσει από τους αγωνιστικούς χώρους του Βετσιβόλου, σωστό είναι να μην σχολιάζει. Θέλω να προστατεύσω τη Θάλια. Ναι, τη Θάλια είναι μια αθλήτρια πραγματικά που έχει προσφέρει στη χώρα και στο άθλημα και σίγουρα έχει σκεφτεί καλά αυτά που είχε πει. Είναι κρίμα να χάνει το άθλημα μια τέτοια αθλήτρια με ήθος. Και με διακοπέρα. Πραγματικά και παράδειγμα για τα νέα παιδιά. 10-10. Πρέπει όλοι να προβληματιστούν για αυτή την αποχώρηση και να, εγώ θα έλεγα, να προσπαθήσουν να τη φέρουν πίσω κιόλας. Στη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια νέα κοπέλα που μπορεί να προσφέρει. Στη σωστή κατεύθυνση, σαν σκέψη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Με σωστές επιλογές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε τέτοιους αθλητές. Όχι, καθόλου, καθόλου. Πραγματικά. Και όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σαν χαρακτήρες. Βεβαίως. Ωραία άμυνα από τον Κισκύρα, ο οποίος στη συνέχεια θα καρφώσει πάνω στο φιλέ. 11-10. Δεν μπορεί να πάρει κεφάλι καμία από τις δύο ομάδες. Ένας συναρπαστικός τελικός σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων κάτω των 20 ετών εδώ στην παραλία της Κυπαρισίας, στην παραλία του Άι Λαγούμι. Με όμορφες παρουσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες και στο beach volley. Όσον αφορά το φιλοθεάμον κοινό. Ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε. Δεν γίνονται εύκολα λάθη. Πρόβλεψη, tie break. Είχαμε ένα tie break στα Βαλένθια. Δεν ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα. Ναι, είναι νωρίς.
θα εμπιστευτούμε το έμπειρο μάτι της Βάσο Καραντάσιου στο συνέχεια του παιχνιδιού. 4-5 πόντια ακόμα θα δείξουν. Ένα πόντο διαφορά δεν είναι τίποτα και ένα χαμένο σετ. Πραγματικά όλα μπορούν να συμβούν. Σωστό. Μπορεί και η χαμένη ομάδα να πάρει και το παιχνίδι. Μέχρι τώρα εννοώ η ομάδα που υπολείπεται. Έτσι. Ανατροπή γίνεται άνετα. Έτσι όπως διαμορφώνεται η αγωνιστική κατάσταση μεταξύ των δύο ομάδων. Αλλά εγώ θα σχολιάσω το καλύτερο που μου αρέσει στο beach volley είναι αυτό. Δηλαδή η είδηση σε κάποιον χαμένο ή κερδισμένο πόντο ή σε αλλαγή γηπέδων που δίνουν όλη χέρια. Ναι, αυτό είναι εκπληκτικό. Αυτό μαγικό, δηλαδή, πραγματικά. Ναι, αυτό δείχνει την... το ευγενές του αθλήματος. Έτσι. Που σπάνια το συναντάς σε άλλα αθλήματα. Ναι. Τόσο σε τόσο συχνό έτσι, ρυθμό. Πήγε να βγει άμυνα. Ωραία άμυνα του Κώστα το Κουγκαλίδη. Από το Κουγκαλίδη, αλλά ωραία. Δεν αξιοποιήθηκε σωστά. Ναι. Έτσι, δεν αξιοποιήθηκε σωστά. 11-11. Όχι, συγγνώμη, 12-11. Για την ομάδα του Κισκύρα με τον Κοτζαμπάση. Με τα γαλάζια. Α, εύκολο λάθος. Άλλο ένα χαμένο πέναλτι για το 11-12. Το 11-11, εδώ πάνω στον φιλέ, ο καρφί από τον Κωνσταντίνο Κοτζαμπάση. Ωραία πάσα. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτή τη φορά ο Κισκύρας, κάνει τον drop. Έβγαλε την άμυνα. Πλασέ. Τι έγινε τώρα. Φίλε, έπιασε με τη φανέλα του. Δεν μπορούν να το αξιολογήσουν σωστά οι παίχτες κάποιες φορές. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε πάρει φιλέ, αλλά είναι η ένταση του αγώνα πραγματικά. Ναι, που... έχει δίκιο. Η πρώτη διαιτητής, η οποία αμέσως επέβαλε την ποινή, η... Γιάννης ο Χριστοδούλου, συγγνώμη, ο διαιτητής. Πολύ ωραία άμυνα. Σε αυτή τη φάση έπρεπε να μείνει ο Κισκύρας ή ο Κοτζαμπάσης στο φιλέ. Έκανε πολύ καλή πάσα ο Κουγκαλίδης στο ρεζ. Ήταν σχεδόν σίγουρο θα χτυπήσει την μπάλα. Ποιο γραφικό μέρος που έχεις συναντήσει φέτος μέχρι τώρα στη χώρα μας. Φέτος, ε. Σε αγώνα beach volley. Θα έλεγα την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Το είναι πολύ αυτό. Ναι. Και ξέρεις ότι είναι μικρό μέρος, πολύ ζεστό, οι άνθρωποι, όλοι. Δεν έχω να πω τίποτα για κανένα. Πραγματικά όλοι οι διοργανωτές ήταν άψογοι, η φιλοξενία τους πολύ καλή. Αλλά το Ρέθυμνο κάτι... Γι' αυτό δεν μίλησα για διοργάνωση. Μίλησα μόνο σαν μέρος, σαν τόπο, σαν τοποθεσία. Σαν τοποθεσία, ναι. Οπότε δεν δικαιούται να έχει κανένας παράπονο. Η τοποθεσία είναι υποκειμενικό πράγμα. Ας μας παρεξηγήσει. Θα έλεγα την Αγία Γαλήνη. Ξέρεις ότι αυτή η ανακάλυψη του συγκεκριμένου τόπου έγινε από έναν συνάδελφο. Από ποιον? Τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μανώλη τον Βογιατζάκη. Μάλιστα. Στην Νόβα, ο οποίος είναι... Σωστά, τον γνώρισα τον κύριο Βογιατζάκη. Ο οποίος είναι συνάδελφος κυρίως ποδοσφαιρικός. Είναι φορτισμένος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο κανάλι. Είναι κριτικός και ανακαλύπτοντας το συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη τοποθεσία, έφερε σε επαφή τους ανθρώπους από την Ομοσπονδία με τους τοπικούς παράγοντες, ήρθαν, το είδαν, το ενέκριναν και με το παραπάνω και επιλέχθηκε σαν ένας... Κριτικός με τα όλα του ήταν ο συγκεκριμένος, γιατί προσπαθούσε στην ώρα της μετάδοσης να μας μεθύσει κιόλας μερακές. Ήταν οργανωμένο το έγκλημα δηλαδή. Και ήμασταν σε εστιατόριο ήταν, δεν ήταν μετάδοση αυτή. Πολύ διασκεδαστική. Και να πω ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος ήταν και στο... ήταν και επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ο Μανώλης Βογιατζάκης. Και κάθε ένας που έβγαινε από το γήπεδο είχε υποχρέωση να περάσει από εκεί. Ναι, να πιει ρακές. Δεν παίρναγε, δεν τελειώνει ο αγώνας χωρίς να πιει. Δεν πιστεύω να σου έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό στην καριέρα σου. Ποτέ. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει χρόνος να δούμε και την πρώτη φορά για κάποια πράγματα. Υπάρχουν και event τα οποία σε εκπλήσουν ακόμα. 15-12 η ομάδα των Κοτζαμπάση και Κισκύρα
μπροστά στο σκορ. 15-13 τώρα μειώνουν Κογκαλίδης και Ρεζκ. Μειώνουν και πηγαίνουν στην καλή πλευρά. Και πάνε στην καλή πλευρά. Σωστά. Στο καλό γήπεδο. Γιατί λέμε καλό γήπεδο? Καλό γήπεδο γιατί έχουν κόντρα τον αέρα. Κόντρα τον άνεμο. Και είναι πιο απότομα τα σερβίς, πέφτουν πιο απότομα στην άλλη πλευρά. Σε αυτή την πλευρά που βρίσκεται η πλέον ομάδα δηλαδή. Καλύτερα δυσκολεύουν τα χτυπήματα, είναι πιο γρήγορα. Καλύτερα να τα λες εσύ παρά εγώ. Θα εξηγήσεις και με το παραπάνω. Θα λέγαω 16-13. Συνήθως από την καλή πλευρά δεν ρισκάρουμε να χάσουμε σερβίς. Ήταν ένας σημαντικός πόντος αυτός τώρα που έχασε το σερβίς ο Ρεζκ. Αλλά ελπίζω να ανακάμψουν, να κάνουν το comeback. Δεκαεπτά-δεκατρία, 4 πόντοι της διαφοράς για τον Κοτζαμπάση και τον Κισκύρα, οι οποίοι προηγούνται 1-0 σετ, 21-17 το πρώτο, βρισκόμαστε στο δεύτερο. Μπορεί να σταθεί μια γυναίκα προπονήτρια σε ανδρική ομάδα κάνοντας αθλητισμό? Δύσκολο, δηλαδή θα μπορούσες... στο beach volley λέτε. Ναι, ναι. Έχω δει μία. Στη Βραζιλία. Μία Βραζιλιάνα προπονήτρια, η οποία είναι πιο επιτυχημένη στη Βραζιλία και μία από τις πιο επιτυχημένες προπονήτριες στον κόσμο. Έχει πάρει ίσως τα περισσότερα μετάλλια από όλους τους προπονητές. Και προπονήτρια ομάδα. Για κάποιον. Ναι, αντρικές ομάδες. Δύο αντρικές ομάδες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ομάδες που έπαιρναν μετάλλια δηλαδή στο παγκόσμιο κτλ. Και παίρνουν ακόμα. Δεν ξέρω όμως αν την έχουν κρατήσει, γιατί οι άντρες χρειάζονται λίγο πιο δυναμική αντιμετώπιση. Να. Ξεφεύγει λίγο από τη γυναικεία, έτσι. Φιλοσοφία. Φιλοσοφία, ευαισθησία, πώς να το πω. Ναι. Δεν έχεις άδικο. Το σκορ έχει γίνει 17-14. Δεν θα το τολμούσα ποτέ δηλαδή να παρατρέψει ομάδα. Αλλά ούτε σεβαστόν. Γυναικεία, αλλά λέμε το. Σεβαστόν. Πόσο πιο πολύ αντρική. Κοτζαμπάσης, ωραίο, πλάσια στην πίσω ζώνη, διαγωνία, 18-14. Και εδώ βλέπουμε ότι με τη συνδρομή του Καλαματιανού, του Μεσίνιου, έτσι, για να είμαι πιο ακριβής, του Μεσίνιου, Κοτζαμπάση, η ομάδα με τις γαλάζιες εμφανίσεις έρχεται πιο κοντά στον τελικό στόχο που είναι το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδος. Η μπάλα ήρθε κάπου στο κεφάλι μας. Μετά την άμυνα που προσπάθησαν να βγάλει ο Άντωνης ο Κισκύρας. Ιωνάς Ρεζκ στο σερβίς για τον Πειραιώτη. Ρεζκ, ο οποίος στον Ολυμπιακό φέτος κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. 19-15 και ο στόχος είναι πολύ κοντά για τους Κοτζαμπάς και Κισκύρα. Δύσκολα ανατρέπεται. Ναι. Πολύ δύσκολα γιατί η μπλε ομάδα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή. Δύσκολα θα αφήσει να χαθεί ο έλεγχος σε αυτό το σημείο, πιστεύω. Δείχνει ότι διαθέτει τα ψυχικά αποθέματα. Ναι. Να διαχειριστεί την κατάσταση. Το είδαμε και εδώ. Μπερδεύτηκαν εκεί. Το Κισκύρα με τον Κοτζαμπάση. Έχουν την ευκαιρία τώρα να κερδίσουν τον πόντο με το καρφί από τον Κισκύρα. Ποιος για ακόμα μια φορά αποδεικνύει ότι είναι γύρω 100 για την ομάδα του. Και οι δύο. Και οι δύο, ναι. Ναι. Σίγουρα και οι δύο. Ψυχραιμία, βλέπω. Να μην αδικούμε και τον Κοτζαμπάση, ο οποίος βγάζει τις άμυνες. Είναι σε συνδυασμό πάντα. Και τις ωραίες μπάλες, σαν πάσα. Αντιλαμβάνονται σωστά, έχουν καλά αντανακλαστικά, βλέπουν ότι η αντίπαλη ομάδα δεν θα καρφώσει, πρόκειται να κάνει πλασόκα, θα τραβιούνται, παίρνουν την κόντρα, την τελειώνουν. Είναι αρκετό αυτό, δηλαδή, πραγματικά, σημαίνει ότι έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. 20-15. Set ball, match ball αυτός ο πόντος.
Κώστας Κογκαλίδης όμως παίρνει παράταση. Όντως έχει χτυπήσει πάντως ο Κεσκύρας ο Αντώνης, αν δείτε το μέτωπό του. Σωστά δηλαδή, τρομάξαμε πριν, το παιδί έχει χτυπήσει απλώς με την ένταση του παιχνιδιού. Είναι σε εμπειρία. Συμβαίνει αυτό όμως, συμβαίνει. 20-16, δεν θα το παρατηρούσα ποτέ. 20-16, ενώ εδώ τελειώνει 21-16 αυτός ο τελικός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Lipton Ice Tea 2009 εδώ στην Κυπαρισσία, στην παραλία του Άι Λαγούδι. Η ομάδα των Κισκύρα και Κοτζαμπάση, Κωνσταντίνος Κοτζαμπάσης και Αντώνης Κισκύρας αναδικείονται για δεύτερη συνεχή χρονιά πρωταθλητές Ελλάδος. Και πέρυσι, συγκεκριμένο δίδυμο και φέτος. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι η διάρκεια στις επιτυχίες είναι το πιο δυνατό σημείο μιας ομάδας. Μπορεί να χαθούν μάχες κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας, αλλά το να καταφέρνεις να φτάνεις ψηλά σε εύλογα χρονικά διαστήματα είναι πολύ σημαντικό. Ιδίως για αυτά τα παιδιά που από αυτό περιμένουν να κερδίσουν σε εμπειρία. Απόλυτο δίκιο έχεις. Η διάρκεια είναι αυτή που καθιερώνει και τον αθλητή σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό επίπεδο στην ομάδα. Βεβαίως. Και από ό,τι δείχνουν αυτά τα παιδιά, την διάρκεια και πέρσι και φέτος την έχουν. Απομένει να δούμε αν θα την έχουν και στο μέλλον. Δουλειά και πάλι δουλειά. Το σημαντικότερο το έχει βιώσει το κορμάκι σου και το πετσάκι σου, το λέγαμε αυτό. Το πετσί μας. Το πετσί σας, αυτό, ναι. Ας πούμε που μας επιτραπεί έτσι τηλεοπτικώς αυτή η έκφραση. Είναι αθλητική πάντως ορολογία, δεν είναι... Ναι, κάτι το οποίο να μην ακούγεται. Όλα είναι έτοιμα, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ποιος είναι ο σκηνοθέτης, σας είπαμε. Δεν τον αποκαλούμε, δεν τον αποκαλύπτουμε μάλλον. Θα έχεις την ευκαιρία μετά, το τέλος του παιχνιδιού, με το τέλος των βραβεύσεων, για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε από τους αθλητές, να τον γνωρίσεις από κοντά. Πάντως είναι πάρα πολύ γνωστός σκηνοθέτης. Έχουν στηθεί λοιπόν οι εξέδρες για τους αθλητές οι οποίοι θα αποτελέσουν τα δίδυμα. Να ευχαριστήσω την Βάσο Καραντάση, η οποία μας έκανε παρέα, ευχαριστή παρέα, δίνοντας χρηστικές πληροφορίες για το άθλημα το οποίο τίμησε και με το παραπάνω όλα αυτά τα χρόνια, το άθλημα του Beach Volley, και να της δώσουμε ραντεβού για μία από τις επόμενες διοργανώσεις, τις οποίες θα κληθεί να μας δώσει τα φώτα της. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα της Lipton Ice Tea Μάθε Beach Volley συνεχίζεται σε Ρόδο, Κάλυμνο, Κο, Βουλιαγμένη και Aquadom και καλή επιτυχία. Και καλούμε όσους πιστούς να προσέλθουν. Να προσέλθουν όλοι, όχι μόνο οι μικροί πιστοί. Όχι, όλοι, όλες οι ηλικίες, αφού είπες από το μικρότερο μέχρι ηλικία 65 ετών. Ναι. Οπότε όλοι ας προσέλθουν να τιμήσουν και με το παραπάνω και τη δική σου παρουσία που κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια και της Ομοσπονδίας την παρουσία, την προσπάθεια που αυτή τη δική σου προσπάθεια στηρίζει και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσπαθήσουν μέσω του Beach Volley να βγάλουν ένα ίσως κρυμμένο ταλέντο. Πάντως να μην ανησυχούν, δεν θα τους αγχώσουμε εδώ πέρα, τους το κάνουμε πολύ εύκολο. Και πολύ απλό. Και τους λέμε μυστικά που είναι πολύ διασκεδαστικό. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Να σε καλά. Να σε καλά. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρισίας, κυρία Γιάννα Κωνσταντέλου. Ο αντιδήμαρχος της Παρισίας, κύριος Γρηγόρης Κότσης. Ο αντιδήμαρχος της Παρισίας, κύριος Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος. Τώρα έχουν προσέλθει οι άνθρωποι από την Ομοσπονδία, από τον Δήμο και όχι μόνο, οι οποίοι θα κάνουν τις βραβεύσεις για τις πρώτες, δεύτερες και τρίτες θέσεις. Νεάνιτες και στους έφηβους, οι οποίοι πήραν μέρος αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors Beach Volley Lipton Ice Tea. Θα ακούσουμε ένα σύντομο απολογισμό διοργάνωσης από τον Δήμαρχο Κυπαρισίας, κύριο Σαμπαζιώτη. Κύριο Σαμπαζιώτης, ο Δήμαρχος Κυπαρισίας. Φορά φέτος οι Πανελλήνιοι αγώνες και η τελική τους κάνει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία. Σύντομο χαιρετισμό, τον βλέπετε εδώ στους δέκτες σας.
Από τη μεριά μας έγινε κάθε ο Σαμπαζιώτης, ο οποίος μέσα του Δήμου στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια, φιλοξενώντας αθλητές, διαιτητές, κάποιους υπεύθυνους από την Ομοσπονδία, όλο αυτό το κόστος σίγουρα δεν είναι και ευκατακρόνητο και αξίζουν συγχαρητήρια, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ηλικίες κάτω των 20 ετών, βάζοντας σαν πρώτο στόχο τι άλλο από το αθλητικό ιδεώδες την προσπάθεια η οποία γίνεται συνεχώς. Άστε καλά, παιδιά, υγεία να έχετε πάντα και στην Ελληνική Ομοσπονδία. Όλοι οι αθλητές βρίσκονται παραταγμένοι και έτοιμοι να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Για την συνδρομή του και την οικονομική ενίσχυση, όπως ευχαριστούμε για την Ομοσπονδία για την προτίμηση της Κυπαρισίας. Και οι καθιερωμένες ευχαριστίες από τον Δήμαρχο τον κ. Σαμπαζιώτη. Με αλίδα και πανελίδρο με το Speech for Elite των IST Juniors 2009. Απονομές στην κατηγορία κοριτσιών κάτω των 20. Απονομές λοιπόν, τρίτη θέση και χάρτη κοριτσιών κάτω των 20. Κωνσταντίνα Βλαχάκη και Κωνσταντίνα Σφυρί. Κωνσταντίνα Βλαχάκη και Κωνσταντίνα Σφυρί, τρίτη θέση. Μετάλλια Αθενόμων. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Μονέας είναι ο Θόδωρος Μπρίτζαλης και ο οποίος αντιδρούμε... Θόδωρος Μπρίτζαλης, πρόεδρος Νεολαίας και Άθλησης. Και ο Δημήτρης Στρατικόπουλος, τέος αντιδήμαρχος. Θα απονείμουν τα μετάλλια. Τα έκαναν ήδη. Δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση. Από την Αθήνα, Νάντια Μωραϊτίδη και Μαρή από Κρίστα την Αθήνα, Νάντια Μωραϊτίδη, Μαρή Κρίστα Μαγκανάρη. Ο αντιδήμαρχος του φιναλίστ του τελικού. Ο αντιδήμαρχος και την πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρισης της Πελοποννήσου, κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης. Κωνσταντίνος Βλάσης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρισης της Πελοποννήσου και Παναγιώτης Αντωνόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής, Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης. Θα απονείμουν τα μετάλλια. Ωραίες στιγμές για αθλητές και αθλητές οι οποίες βλέπουν τους σκόπους όλης της περίοδου να παίρνουν σάρκα και οστά. Και τα κορίτσια που πήραν την πρώτη θέση, Τερέζα Καράβη και Χριστίνα Πασιαλή, ο Γιώργος Κογκαλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Beach Volley της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης, και ο Παναγιώτης Τσιμόγιαννης, ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Θα δώσουν τα μετάλλια στις πρώτες της χρονιάς, οι οποίες θα σηκώνουν εδώ στον ουρανό της Κυπαρισίας, χαρούμενες για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Και μέσα από τις προπονήσεις, αλλά και μέσα από τους επίσημους αγώνες. Κώστας Δαλακούρας, Κώστας Παρασκευάς από Αλεξανδρούπολη, την τρίτη θέση στους έφηβους. Ο αντιδήμαρχος Κυπαρισίας Γρηγόρης Γκότσης με τον Ζαχαρία Κανελόπουλο, τον αντιδήμαρχο Κυπαρισίας, και οι δύο αντιδήμαρχοι απονέμουν τα μετάλλια στους τρίτους αυτής της σειράς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Λίπτον ISD Juniors 2009. Κώστας Κογκαλίδης και Ιωνάς Ρεζ από την Δραπετσόνα και τον Πειραιά. Αντίστοιχα, τα μετάλλια θα φορέσει στο στήθος των αθλητών ο Γιώργος Παπαδάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Beach Volley της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης.
βλέπετε εδώ στους δέκτες σας, τους φιναλίστ του τελικού της Κυπαρισίας. Πρωταθλητές Ελλάδος στην κατηγορία κατά των 20 για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ο Αντώνης Κισκύρας, ο Μεσίνιος Αντώνης Κισκύρας, ο οποίος θα φορέσει το πρώτο μετάλλιο για δεύτερη χρονιά εδώ στον νομό του, στην ίδια πόλη, στην πόλη της Κυπαρισίας, με τον Κωνσταντίνο Κοτζαμπάση. Ο Δήμαρχος Κυπαρισίας, ο Γιώργος Αμπαζιώτης, θα τιμήσει τους πρώτους αθλητές του Πανελλήνιου Τουρνουά μαζί με τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Καθιερωμένες φωτογραφίες με ωραίες εικόνες από την εξέδρα, και εδώ βλέπετε όλους τους πρωταγωνιστές οι οποίοι βγήκαν πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέσω αυτού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Το δικοτηγαρείο ήταν εφήβων, και κάπου εδώ με αυτές τις όμορφες εικόνες στην παραλία, εδώ στην πόλη της Κυπαρισίας, τελειώνουν και οι μεταδόσεις της Nova Sports, βέβαια κρεμεί και το τουρνουά στις Ράχες Φτιότιδας, με τον Σκοκαλίδης, απονείμει και αυτόν με τη σειρά του για την πλευρά της Ομοσπονδίας, για την διοργανώτρια πόλη της αναμνηστικές πλακέτες. Βλέπετε εδώ με τον Δήμαρχο της Παρισίας, τον κ. Ζαπαζιώτη. Όλα αυτές οι όμορφες εικόνες, οι οποίες λειτουργούν σαν επιστέγασμα των αγώνων, οι οποίοι τελειώνουν με πλήρης επιτυχία από όλες τις πλευρές, και από την πλευρά της Ομοσπονδίας και από την πλευρά των διοργανωτών, σε όσες πόλεις κλήθηκαν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς να βοηθήσουν, ώστε να πάνε όλα καλά. Έφηβοι και νεάνιδες στα έδρανα για τις καθιερωμένες φωτογραφίσεις, προστέρψη κόσμου, ο οποίος τίμησε και με το παραπάνω αυτούς τους αγώνες εδώ στην Κυπαρισία. Με αυτές λοιπόν τις όμορφες εικόνες, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας μετάδοσης σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λίτων IST Juniors 2009. Τις εικόνες από την όμορφη παραλία εδώ στην Κυπαρισία του Αϊλαγούμι. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όσους δεν έχουν πάει, από τον Γιώργο Μαρκόπουλο, ο οποίος ήταν στην μετάδοση, αλλά και όλους τους συντελεστές οι οποίοι βοήθησαν ώστε να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τους δέκτες σας, να είστε καλά, γεια σας.